Σήμερα είμαστε μια μέρα πριν από τη δίκη των εγκληματιών της Χρυσής Αυγής. Έγινε μια συζήτηση. Θα ήθελα να αναφερθώ στα λεγόμενα του κυρίου Βελόπουλου, ο οποίος ναι μεν καταδίκασε και είπε, αλλά άφησε και κάποια υπονοούμενα και για τις αιτίες του φαινομένου, όπως λέει, της Χρυσής Αυγής, αλλά και για το τι είναι ο φασισμός. Και θα τον συμβούλευα, ελπίζω να ακούει, να πάει να διαβάσει κανένα λεξικό. Γιατί είναι αμορφωσιά αυτό. Το να λες ότι ο φασισμός είναι μαύρος, δεν είναι μόνο μαύρος, αλλά είναι και κόκκινος. Φασισμός είναι μαύρος, κατά μαύρος. Τι είναι ο φασισμός? Είναι η πιο άγρια, η πιο απάνθρωπη, θα το πω έτσι, μορφή πολιτικής διακυβέρνησης του καπιταλισμού. Αυτό είναι. Ποιος έφερε τον Χίτλερ στην εξουσία? Σύσκεψη όλων των μεγάλων εταιριών, Krupp, Thyssen και άλλες πολλές, τη μία μέρα, σύσκεψη των τραπεζών την άλλη. Στο Χίντεμπουργκ να παραδώσει την εξουσία στο Χίτλερ. Γιατί το έκανε αυτό, το κάνανε? Γιατί πιστεύαν ότι είναι ο μοναδικός σε εκείνες τις συγκυρίες που μπορεί να διευθύνει έναν πόλεμο για να ξαναπάρουν πίσω τη χαμένη οικονομική και γεωστρατηγική επιρροή που είχαν οι Γερμανοί. Ποιος στήριξε μέχρι και τις τελευταίες μέρες το φασισμό? Ο Φόρντ τον είχε παρασημαφορήσει. Όλες οι μεγάλες βιομηχανίες των Αμερικάνων τροφοδοτούσαν με ατσάλι, σκεφτείτε, βασικό για τον πόλεμο, μέχρι 6 μήνες πριν να λήξει ο πόλεμος, γιατί είχαν τέτοιες συμφωνίες. Άρα είναι γνήσιο τέκνο του καπιταλισμού, όταν δεν μπορεί με την κοινοβουλευτική δημοκρατία, τα μονοπόλια και τα κεφάλαια, όταν δεν μπορούν με άλλα, τότε βγάζουν τον φασισμό. Αυτός είναι ο φασισμός. Είναι μια θεωρία, είναι μια ιδεολογία, η πιο σκοταδιστική, η πιο αντιδραστική που υπάρχει στον κόσμο. Για να είμαστε ακριβείς όταν τα περιγράφουμε. Και όταν λες μαύρος και κόκκινος, ανεξάρτητα αν ο κύριος Βελόπουλος εξαίρεσε το κουκουέ, ευχαριστούμε πολύ, αλλά δεν θα πάρουμε. Δεν θέλουμε εξαιρέσεις, τα έχουμε κατακτήσει με την ιστορία μας. Λέω, ανεξάρτητα από το ότι έκανε αυτό, ακριβώς αυτή η άποψη τροφοδοτεί την θεωρία των δύο άκρων, αθωώνει το φασισμό. Αθωώνει το φασισμό, τον νομιμοποιεί όπως τον έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 1990. Συντάξεις σε αξιωματικούς των SS στη Γερμανία, καταδικασμένους για εγκλήματα πολέμου. Συντάξεις στα Waffen SS στη Λετωνία. Δικάστηκαν άνθρωποι οι οποίοι χτύπησαν τα Waffen SS, που ήταν οι συνεργάτες των Γερμανών και όχι γενικά και αφηρημένα, αλλά Waffen SS. Το λέει η λέξη. Εσθονία. Ο Υπουργός Εσωτερικών γιορτάζει τα γενέθλιά του φορώντας τη στολή του Χίτλερ σε υπόγειο θέατρο με πρόγραμμα το μονόπρακτο του Χίτλερ πριν αυτοκτονήσει. Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που κάναμε, απαντάει δεν ανακατευόμαστε. Τα ίδια και για τα Waffen SS. 2006 εκδήλωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση οργανώτρια για τα δίθεν 50 χρόνια από την αντεπανάσταση της Ουγγαρίας. Επικεφαλής στρατηγός του Τρίτου Ράιχ των SS αυτής της επιτροπής. Να λοιπόν ποιος ξύπνησε το φασισμό που ήταν θαμμένος μέχρι το 1990. Ο αντικομουνισμός και η θεωρία των δύο άκρων και των ίσων ευθυνών είναι αυτός που ξυπνάει και έθρεψε το φασισμό. Για να μην πάω για το ΝΑΤΟ, για σας που το ορκίζεστε όλοι. 200, πάνω από 200 αξιωματικοί, ανώτατοι, στρατηγοί, καταδικασμένοι για εγκλήματα πολέμου, υπηρετούσαν στο ΝΑΤΟ τη δεκαετία του 60. Αρχηγός του Ευρωπαϊκού Τμήματος του ΝΑΤΟ ήταν Γερμανός στρατηγός καταδικασμένος για εγκλήματα πολέμου. Να λοιπόν ποιοι νομιμοποιούν τον φασισμό, να γιατί είναι γνήσιο τέκνο του καπιταλισμού. Τώρα να πάμε στην οδηγία, είναι η πέμπτη που ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο. Την προηγούμενη την έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, θερμά συγχαρητήρια. Ο κύριος Αλεξιάδης είπε τον και κάτι καλό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν με ακούτε, κύριε Αλεξιάδη, και θα διαμαρτύρεστε. Να και ένα καλό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι έφερε την προηγούμενη. Που ο κάθε μία που έρχεται είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Πιο αντιδραστική και έχει δύο φράσεις.
όλες. Ξέπλυμα μαύρου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως την προσδιορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πω παρακάτω ερώτημα. Τι πέτυχαν όλες μέχρι τώρα? Τίποτα. Μηδέν ιστοπηλίκων πέρα από κάτι φωτοβολίδες. Επιμέρους κατάφεραν δηλαδή, για το πρώτο θέμα μιλάω, για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, να δείξουν κάτι, να σταματήσουν αυτό το ξέπλυμα? Όχι βέβαια. Όχι. Γιατί? Γιατί δεν χτυπιέται η διαδρομή του μαύρου χρήματος? Η διαφθορά και όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχουν τα τεχνικά μέσα? Δεν έχουν τα κράτη σήμερα τη δυνατότητα? Γιατί είναι πιο μπροστά, όπως είπε ο κ. Υπουργός, και έχει βάσει, το είπε στην Επιτροπή, είναι πιο μπροστά αυτή από τα κράτη? Είναι πιο ισχυρή ή συμβαίνει κάτι άλλο? Εμείς λέμε γιατί είναι συστατικό του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος. Γιατί δεν μπορούν οι κυβερνήσεις που το υπηρετούν και δεν θέλουν, θα έλεγα, να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα, γιατί ουσιαστικά θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την ίδια τη βάση, τις ρίζες του. Γιατί ο νόμος είναι το κέρδος διόλων των μέσων, με τη ληστική βέβαια βασικό εκμετάλλευση των εργαζομένων και των φυσικών πόρων. Βέβαια, από αυτόν δεν εξαιρούνται και τα επικερδή κυκλώματα με τα οποία συνδέονται παγκόσμια και σε εθνικό επίπεδο μεγάλα μονοπόλια πολλές φορές. Είναι υπερβολή αυτό? Ότι συνδέονται δηλαδή η λειτουργία του κεφαλαίου συνολικά με όλες αυτές τις παρανομίες που τις εξορκίζεστε όλοι? Δεν θα πω. Θα πω ένα παράδειγμα μόνο. Ούτε για ναρκωτικά, ούτε για πορνεία, ούτε για μεταφορά προσώπων κλπ. Κλπ. Διακίνηση όπλων. Ερώτημα. Ποιος παράγει τα όπλα, κυρίες και κύριοι? Είναι εταιρείες. Λέγεται Βάλτερ, λέγεται Τάδε, λέγεται Τάδε. Ναι ή όχι? Πώς αυτά δίνονται και πουλιώνται παράνομα και γίνεται εμπόριο παράνομο των όπλων? Δεν μπορεί να το ελέγξετε? Δεν ξέρουν πώς θα παράγουν? Δεν ξέρουν σε ποιους πελάτες θα δίνουν? Δεν ξέρουν τι θα κάνουν αυτοί οι πελάτες? Γιατί δεν γίνεται όλο αυτό? Είναι απίθανο, δεν μπορεί να ελεγχθεί το παράνομο εμπόριο όπλων? Σοβαρολογείτε τώρα? Τι είναι αυτές οι βιομηχανίες? Δεν ξέρουν τα κράτη? Δεν θέλουν να τις ελέγξουν, γιατί έχει κέρδος. Και μεγάλο κέρδος μάλιστα. Και πολύ μεγαλύτερο, γιατί πουλιώνται σε μεγαλύτερες τιμές. Γιατί έχουν ασυλία όλες αυτές και μάλιστα θεωρείται επιτυχία. Μην κοιτάτε που δεν τα λένε επίσημα, το ότι αυξάνουν το εύρος της πώλησης όπλων και αυξάνουν βέβαια και τα οικονομικά τους κέρδη. Επομένως, για ποιο διακίνηση μαύρου χρήματος μιλάτε? Πέστε μου μία εταιρεία, γερμανική, αγγλική, τσέχικη, αμερικάνικη κλπ, η οποία πιάστηκε όπλων, λέω, για παράνομη διακίνηση όπλων. Και δεν μιλάμε για πιστόλια τώρα και αυτόματα. Μιλάμε για όπλα πολύ πιο προχωρημένα. Δεν μπορούν να ελεγχθούν αυτά από τις κυβερνήσεις? Και τι μας λέτε εδώ ότι θα ελέγξουν το μαύρο χρήμα? Για μας είναι καθαρό και το λέμε και αποδεικνύεται ότι υπάρχει και ο νόμιμος. Όλα είναι νόμιμα πια. Ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, δεν ελέγχει κανένας τίποτα. Ανταγωνισμός σκληρός, offshore εταιρείες, συναλλαγές με offshore και φοροαπαλλαγές. Ασυλία, φορολογική παράδειση. Εδώ τα έχουν φτιάξει μια χαρά. Έχουν και στην Ευρώπη, ξέρετε ποιοι είναι. Έχουν και στην Ασία, ξέρετε ποιοι είναι. Και έχουν και τις Παρθένες Νήσους και το νησιά Κάιμαν. Αλήθεια, αυτά δεν μπορεί να τα χτυπήσει καμία κυβέρνηση? Τη Γρενάδα, όσοι θυμούνται, την ισοπαίδωσαν οι Αμερικάνοι σε ένα βράδυ που ήταν ένα μικρό νησάκι. Εδώ που είναι παρκαρισμένα 3 εκατομμύρια, δεν μπορούν να τα ελέγξουν και να κάνουν τίποτα? Δεν θέλουν να τα ελέγξουν, γιατί ακριβώς είναι, τα χρησιμοποιούν για να πακετάρουν τα κέρδη τους. Θα μας πείτε, καλά το κουκουέ, εντάξει το σύστημα, δεν θέλει να καταπολεμηθεί? Στα πλαίσια εδώ του συστήματος, βεβαίως και θέλουμε. Και έχουμε κάνει επανειλημμένα προτάσεις. Παράδειγμα, πρώτη πρόταση, ονομαστικοποίηση όλων των μετοχών μέχρι φυσικό πρόσωπο. Τη διαχειριστεί? Όχι, καμία κυβέρνηση. Γιατί πάβει να είναι ανώνυμη εταιρεία μετά και ανώνυμες συμμετοχές. Άρα χτυπάει τη ρίζα της λειτουργίας του καπιταλιστικού συστήματος. Δεύτερο, έλεγχος αυστηρός διακίνησης κεφαλαίων. Το θέλετε? Όχι, μα η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει 4 ελευθερίες. Καμιά κυβέρνηση δεν θέλει να το κάνει αυτό. Τι άλλο? Τίτλος του δημοσίου έλεγχος, κατάργηση τραπεζικού απορρίτου, απαγόρευση συναλλαγών με offshore. Αυτές δεν είναι σοσιαλισμός? Γιατί ο σοσιαλισμός θα τα καταργήσει αυτά. Δέχεται καμιά κυβέρνηση αυτά? Όχι. Γιατί είναι
τα θεμέλια του ίδιου του συστήματος. Γι' αυτό και λέμε, δεν υπάρχει γιατριά για το σύστημα. Δεν γιατρεύεται, δεν εξανθρωπίζεται, παρά μόνο ανατρέπεται. Γιατί ένα σύστημα που στηρίζεται στην αδικία, που στηρίζεται στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, που στηρίζεται στον πόλεμο, στην καταστροφή κλπ. Κλπ. Δεν καταλαβαίνει, ούτε εξανθρωπίζεται, γι' αυτό χρειάζεται η ανατροπή του και το χτίσιμο μιας άλλης κοινωνίας. Δεύτερη πλευρά του νομοσχεδίου. Καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Να προσδιορίσουμε πρώτον τι είναι η τρομοκρατία. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το Ισλάμ. Είναι η ISIS, είναι η Αλ-Κάιντα, είναι οι διάφορες ισλαμιστικές ομάδες και κάτι περιθωριακές αριστερίστικες. Να τι λέει λοιπόν για τον ριζοσπαστισμό που είναι το φυτώριο. Τρεις λέει είναι οι μορφές ριζοσπαστισμού. Ακροδεξιά σκέψη, ακροαριστερή σκέψη, ριζοσπαστικοποιημένο Ισλάμ, όλα μαζί. Σαν να τσουβάλει. Τι λέει λοιπόν για την αριστερή, πώς το λέει, ακροαριστερή κιόλας σκέψη. Η άποψή τους, λέει, για την κοινωνία συνεπάγεται για μια δέσμευση για ισότητα και ανακατανομή εισοδήματος. Ακούτε. Δηλαδή, όταν ζητάς ισότητα στους ανθρώπους, όποιος δουλεύει να πληρώνεται, μας αυγάζει. Όταν ζητάς ανακατανομή του εισοδήματος, είσαι ακροαριστερός και φυτώριο της τρομοκρατίας. Αυτά λέει. Μην πούμε τώρα, μην πω και για τον χριστιανισμό τα ίδια πρέπει να πει. Απορρίπτουν τις υποκείμενες καπιταλιστικές αξίες, οι οποίες θεωρούνται ως κύρια αιτία της κοινωνικής ανισότητας. Γιατί ποια είναι η αιτία? Δεν έχει συγκεντρωθεί ο πλούτος στο 1%, πάνω από 60% του παγκόσμιου πληθυσμού? Αλλά και αυτό είναι φυτώριο τρομοκρατίας. Αντιτίθεται στις καθιερωμένες πολιτικές και οικονομικές ελίτ. Και αυτό είναι φυτώριο της τρομοκρατίας. Επιπλέον, εδώ είναι και ο απόγειος. Αντιτίθεται στην αυξανόμενη ιδιωτικοποίηση εκπαίδευσης, της υγείας και των μεταφορών, καθώς και τις διεθνείς συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Αυτό είναι φυτώριο της τρομοκρατίας. Έχετε ψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δώστε μου και τη δευτερολογία, θα τελειώσω. Κύριε Υπουργέ, θα το πω από τώρα. Εσείς μπορεί να λέτε και να πιστεύετε, δεν έχουμε καμιά τέτοια, ότι αυτά δεν μπορούν να συνδεθούν με τα σωματεία, τη λειτουργία των σωματείων, με όλα αυτά τα οποία βάζετε, αλλά άλλα λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εσείς μπορεί να μην τα κάνετε κιόλας ή να μην τα έχετε καθόλου στο μυαλό σας, αλλά στην εξέλιξη ξέρουμε τι γίνεται και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Υπάρχει χρηματοδότηση της τρομοκρατίας? Βεβαίως υπάρχει. Θέλετε να τη βρούμε τη χρηματοδότηση? Για να την πούμε τώρα ανοιχτά και ομά. Να ψάξετε τα μυστικά κονδύλια της CIA. Ποιος έφτιαξε τους Ταλιμπάν, ποιος τους χρηματοδότησε? Το παραδέχονται οι ίδιοι. Και μάλιστα ο Μπρεζίνσκι, όταν το ρώτησαν μετά τους δίδυμους πύργους, ότι τώρα που έχετε αυτή την εξέλιξη μετανιώνετε, και λέει όχι. Δεν μετανιώνουμε που χρηματοδοτήσαμε και εξοπλίσαμε τους Ταλιμπάν, γιατί προείχε η ανατροπή της Σοβιετικής Ένωσης. Δήλωση. Ποιος έφτιαξε τον ISIS, δεν τα ξέρετε? Ποιος τον χρηματοδότησε? Τα συνδικάτα, πολιτικά κόμματα ή οι χώρες συμμαχείς σας που τους έχετε εδώ τώρα και τους καμαρώνετε από την Αραβική Χερσόνησο? Υπάρχουν κράτη που καταγγέλθηκαν ανοιχτά? Πού εκπαιδεύτηκαν στελέχη του ISIS? Στη Γαλλία ή στην Καλιφόρνια? Ποιο είναι το Fort Knox εκεί, ποιο είναι? Πού είναι η εκπαίδευση των ειδικών δυνάμεων? Αυτά αποδείχτηκαν όλα. Αν θέλετε λοιπόν να πιάσετε τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας αυτής που είναι και τυφλή κλπ. Κλπ. Πιάστε τους συμμάχους σας. Να βρείτε αν είναι έτσι. Είναι έτσι ή δεν είναι? Βγαίστε και απαντήστε μας. Θέλετε να πάμε και παρακάτω? Όταν ρίξαν τον Αλέντε με την απεργία των φορτηγατζίδων, την οργάνωσε η ITT, η οποία ανήκει στη CIA, η επιχείρηση της CIA ήταν. Και όταν εμείς λέγαμε ότι έγινε αυτό, λέγατε ότι βλέπετε παντού φαντάσματα. Και βγήκε μετά αυτός ο επικεφαλής και έβγαλε βιβλίο. Πώς ρίξαμε τον Αλέντε, πόσα δισεκατομμύρια ρίξανε κλπ. Κλπ. Θέλετε να πάμε κι αλλού? Πού να πάμε? Ποιος έχει φτιάξει αυτές τις οργανώσεις? Ποιος έχει μπει μέσα και έχει ελέγξει ανθρώπους που είχαν αυτό το απελπισμένο δρόμο? Υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία. Και έρχεστε τώρα και βάζετε, πρώτα ανοίξατε το δρόμο, κύριε Τσακαλώτο, με το προηγούμενο, και αυτό είναι σωστό που είπε, ίσχυε, απλά δεν εφαρμόστηκε, που λέει ότι έχουμε πραγματικό δικαιούχο στα συνδικάτα και στα πολιτικά κόμματα και στις λαϊκές οργανώσεις. Καλά δεν ξέρετε ότι τα συνδικάτα έχουν διοικητικά συμβούλια, ότι κάνουν εκλογές και αλλάζουν?
Δεν ξέρετε, δηλαδή πετάτε τον 1264 στα σκουπίδια. Αυτό κάνετε αυτή τη στιγμή. Ο οποίος λέει ότι τα συνδικάτια έχουν αυτονομία, ελέγχονται από τους δικαστές, από πλευράς κράτους. Εδώ δεν ελέγχονται από τους δικαστές. Εδώ μπαίνουν και στον κατάλογο χρηματοδότηση τρομοκρατίας και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελέγχονται από τους δικαστές και ελέγχονται από αυτούς, από εξελεκτική επιτροπή που έχουν, από ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις κλπ. Δεν ξέρετε ότι δεν μπορούν να έχουν ατομικούς λογαριασμούς. Δεν ξέρετε ότι αν κλείσει ένα συνδικάτο, η περιουσία του με βάση το 1264 πάει στην Ομοσπονδία, στο ανώτερο δηλαδή συνδικαλιστικό όργανο. Τι νόημα έχει λοιπόν, ποια διαφάνεια δηλαδή, τι σημαίνει διαφάνεια, να μπαίνει ο καθένας και να βλέπει ποια είναι μέλη του συνδικάτου, για να του τσακίζει την άλλη μέρα ο εργοδότης, από πώς που. Και μιλάτε για προσωπικά δεδομένα όλοι σας και ψηφίζετε και με τα δύο χέρια αυτή την οδηγία. Τι θα έχουμε, γενικό φακέλωμα, ποιος συνδικαλίζεται, πού, αυτό θα έχουμε στην πραγματικότητα. Όλα τα στοιχεία στο κράτος και όχι στο κράτος, στη Microsoft. Η οποία δεν έχει καμιά σχέση με την Αμερικανική κυβέρνηση, ούτε με το μονοπόλιο, ούτε τίποτα. Γιατί, πέστε μας μία λογική απάντηση που να συνδέει το νόμο για την τρομοκρατία, για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με το συνδικαλιστικό και το λαϊκό κίνημα. Για να μην πω και για τα κόμματα, γιατί μπορεί να έρθει και η σειρά τους. Πάει το Σύνταγμα, πάνε όλα. Δεν έχει αυτονομία το συνδικαλιστικό κίνημα. Εσείς μιλάτε τώρα για μη παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη που παρεμβαίνετε όλες οι κυβερνήσεις. Και εδώ μπαίνετε και χώνεστε μέσα και μάλιστα λέτε ότι αν δεν τα δώσει, τι θα κάνετε, θα τους κόψετε τα οικονομικά. Και τι δικά σας είναι. Στα σωματεία πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Δεν πληρώνει κανένας άλλος. Οι ίδιοι πληρώνουν τις συνδρομές και πληρώνουν και μεραργίες και κάνουν ό,τι εκδηλώσεις θέλουν. Πάρτε τα πίσω. Αυτό λέμε εμείς, πάρτε τα πίσω. Και θα τα βρείτε όλα μπροστά σας. Τέλος, είδα που είναι ο φίλος μου ο Τρίφωνας. Δεν ξέρω αν τα πιστεύει. Να βγάζει φλάς αριστερά και να περοσπερνάει τη Νέα Δημοκρατία από δεξιά. Νόμος και τάξη, λέει. Έτσι είπε. Χρησιμοποίησε ορισμένες απαράδεκτες πραγματικά τροποποίησεις που έκανε η Νέα Δημοκρατία. Αλλά γι' αυτά κουβέντα. Για αυτά που είπαμε τώρα δεν έχει μιλήσει κανένας εδώ μέσα. Τα δέχεστε όλοι. Τα δέχεστε, είστε πραγματικά στο σημείο να καταλύεται οποιαδήποτε αυτονομία μπορεί να έχει το συνδικαλιστικό κίνημα. Εμείς λέμε δεν θα περάσει. Όπως δεν πέρασαν και πολλά άλλα. Και θα τα βρείτε μπροστά σας. Το ΚΚΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους να απορρίψουν αυτά τα οποία είναι, πώς να το πω, είναι πρωτοφανή με μια, καταλύουν, θα το πω έτσι, και αυτές τις παραχωρήσεις που έκανε η αστική δημοκρατία απέναντι στους εργαζόμενους.